γνωρίζετε την ελευθερία ενέργεια. Εγώ προσωπικά δεν γνώριζα, πήγαινε το μυαλό μου κάπου συγκεκριμένα, αλλά δεν ήξερα ακριβώς. Γαβριέλα, εσύ ξέρεις τι είναι η ελευθερή ενέργεια? Όχι, ούτε εγώ ξέρω. Γι' αυτό και όμως έρχονται οι δικοί μας. Έτσι ακριβώς. Για να μας ενημερώνουν για θέματα για τα οποία υπό κανονικές συνθήκες δύσκολα ο καθένας μας θα μπορούσε να μάθει και να ενημερωθεί. Μαζί μας σήμερα να μάθουμε όλοι μαζί τι είναι η ελευθερή ενέργεια ο κύριος Γιώργος Στάμκος, δημοσιογράφος συγγραφέας, και η κυρία Σοφία Μάτση, συντονίστρια κινήματος ζωής Κύπρου. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε Στάμκο, θα μας κατατοπίσετε τι είναι η ελευθερή ενέργεια και γιατί είναι σημαντικό σήμερα να ενημερώσουμε τους φίλους τηλεθεατές? Όπως κάποια βασικά πράγματα στη ζωή, όπως είναι το νερό και ο αέρας, που είναι ελεύθερα και πρέπει να είναι ελεύθερα, έτσι θα έπρεπε να είναι κανονικά και η ενέργεια. Διότι ξεκινώντας από τον ήλιο, ο ήλιος εκπέμπει την ενέργειά του δωρεάν στον πλανήτη Γη, αλλά εμείς εκμεταλλευόμαστε μόνο ένα πάρα πολύ ελάχιστο ποσοστό του. Όταν λέμε ελεύθερη ενέργεια, για να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος, δεν εννοώ μόνο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που τις λίγο πολύ γνωρίζουμε, όπως είναι τα φωτοβολταϊκά πάνελ, οι ανεμογεννήτριες, η γεωθερμία κτλ. Αλλά μαζί με αυτά εντάσσονται και μια σειρά από τεχνολογίες και συσκευές ελεύθερης ενέργειας που αφορούν τομείς της φυσικής που ήδη τώρα εξερευνούνται εργαστηριακά. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα, για παράδειγμα, στην ψυχρή σύντηξη, στην ενέργεια που προέρχεται από την καύση του υδρογόνου, και για πιο εξωτικές τεχνολογίες όπως είναι η Zero Point Energy, η ενέργεια του μηδενικού σημείου, οι οποίες υπόσχονται να λύσουν μια και καλή το ενεργειακό πρόβλημα της ανθρωπότητας. Έχετε γράψει 3 βιβλία και τα 3 ασχολούνται με αυτή τη φιλοσοφία της περιβαλλοντικής, ας το πούμε, αυτό που μπορεί να αλλάξει την ελεύθερη ενέργεια. Ένα μέρος από τα βιβλία μου αφορούν τον Νίκολα Τέσλα, τον πατέρα της ελεύθερης ενέργειας, που είναι η βιογραφία, η ζωή και το έργο του, και τα υπόλοιπα, την ίδια την ελεύθερη ενέργεια και τους πρωταγωνιστές σήμερα. Φυσικά το θέσατε πολύ σωστά, το περιβαλλοντολογικό είναι το επίκεντρο όλης αυτής της προσπάθειας. Διότι όλα αποσκοπούν στο να βρούμε έναν τρόπο να συμβιώσουμε αρμονικά προς το περιβάλλον, να αντλούμε την ενέργεια που χρειαζόμαστε και ταυτόχρονα να μην καταστρέφουμε το περιβάλλον, να το αφήνουμε για τις μελλοντικές γενιές. Προκύψει το ζήτημα όμως, κύριε Στάμκο, και θα είναι, φαντάζομαι, για πορεία πολλών τηλεθεατών. Γιατί όμως μέχρι στιγμή δεν έχουν αναπτυχθεί αυτές τις τεχνολογίες και οι μέθοδοι για να μπορέσουμε να αντλήσουμε ενέργεια από αλλού και να μην πληρώνουμε τέλος του μήνα όλοι μας για ενέργεια που εσείς αποκαλείτε ελεύθερη ενέργεια και θα έπρεπε να είναι ελεύθερη ενέργεια για όλους μας, τα ποσά τα οποία όλοι ξέρουμε πόσο πληρώνουμε? Ενώ υπάρχει η τεχνολογία και υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει. Αυτό είναι το παράδοξο και η τραγωδία της εποχής μας. Γιατί ενώ έχουμε και την τεχνολογία και τους επιστήμονες που θα μπορούσαν να λύσουν το ενεργειακό πρόβλημα, να παρέχουν, όταν λέμε ελεύθερη ενέργεια, εννοούμε φθηνή, καθαρή και άφθονη ενέργεια προς όλους. Το άφθονη μου άρεσε, επειδή κολυμπάμε σε μια θάλασσα ενέργεια. Ναι, πολλοί ανησυχούν όταν τα τελειώσουν τα αποθέματα πετρελαίου και όλα αυτά, τι θα γίνουμε, τι θα κάνουμε, επειδή είναι πολύ σημαντικό. Να μην πέφτουμε στην παγίδα του λεγόμενου πετρελαϊκού ή του λόμπι των ορυκτών καυσίμων. Τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι η λύση για το ενεργειακό πρόβλημα. Για μένα, κακώς η ανθρωπότητα πήρε το ρου ώστε να εκμεταλλεύεται τα ορυκτά καύσιμα για να παράγει ενέργεια. Θα μπορούσε, αν πριν από έναν αιώνα ο Νίκολα Τέσλα είχε την ευκαιρία να κάνει το όραμά του πραγματικότητα, εδώ και 100 χρόνια δεν θα υπήρχε ατμοσφαιρική μόλυνση στον πλανήτη μας. Γιατί θα είχαμε περάσει ήδη σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί δεν έγινε αυτό? Εδώ φτάνουμε. Η ενέργεια, υπάρχουν συγκεκριμένα λόμπι ή, αν θέλετε, ειδικές ομάδες συμφερόντων ή διαφορετικά το πετρελαϊκό βιομηχανικό αυτοκινητιστικό σύμπλεγμα συμφερόντων που ελέγχει περίπου το 40% της παγκόσμιας οικονομίας. Αυτό καταστέλει κάθε φορά κάθε προσπάθεια μιας καινούργιας τεχνολογίας, ενός εφευρέτη, να περάσει αυτά τα πράγματα στην αγορά. Για να κρατήσει τις τιμές, την εκμετάλλευση, την ανθρωπότητα εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα και τις τιμές ακριβές, για να υπάρχουν τα κέρδη. Σας άκουσα σε μια συνέντευξή σας να λέτε ότι η λίθινη εποχή δεν τελείωσε όταν τελείωσαν ουσιαστικά οι πέτρες. Έτσι ισχύει και για τη σημερινή εποχή? Δηλαδή μπορεί να γίνει αυτή η μετάβαση εύκολα χωρίς να τελειώσουν τα ορυκτά που εμείς θεωρούμε ότι είναι σημαντικά σήμερα? Εύκολα δεν θα γίνει, αλλά θα γίνει αναπόφευκτα, διότι πλέον είμαστε σε ένα αμήλικτα στριμωγμένοι στη γωνία. Το οικονομικό μοντέλο πάνω στο οποίο βαδίζει
σχεδόν όλος ο πλανήτης μας είναι, βρίσκεται σε σιδηροδρομική σύγκρουση με τον πλανήτη Γη, με τη φύση και τη ζωή. Και αυτό το πράγμα, τις επιπτώσεις τις βλέπουμε καθημερινά στην αλλαγή του κλίματος, στην ερημοποίηση του πλανήτη, στα ακραία καιρικά φαινόμενα κτλ. Θα πρέπει να υπάρξει, όχι τώρα, χθες θα έπρεπε να γίνει η αλλαγή του ενεργειακού μοντέλου. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα θα γίνουν αργά και επώδυνα. Παράλληλα με τα ορυκτά καύσιμα, το τρένο της ελεύθερης ενέργειας θα αρχίσει σιγά σιγά να ξεκινά και θα μετακομίζουν κομμάτια της οικονομίας σε αυτό. Και η αλλαγή θα έρθει βασικά από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Μέχρι να δημιουργηθούν και εκεί συμφέροντα, κύριε Στάμπκο. Δυστυχώς αυτό είναι που κυριεύει παντού και πάντα. Έχετε δίκιο, αλλά στην ελεύθερη ενέργεια, το κόνσεπτ της ελεύθερης ενέργειας δεν είναι μόνο να παράγουμε την ενέργεια με αυτόν τον τρόπο, αλλά να υπάρχει ένα αποκεντρωτικό μοντέλο. Δηλαδή να μην υπάρχει ένα δίκτυο με μια κρατική εταιρεία ή κάποια ολιγοπόλια που θα ελέγχουν, θα εκμεταλλεύονται το δίκτυο διανομής ενέργειας και την παραγωγή ενέργειας, αλλά ο καθένας, το κάθε νοικοκυριό να μπορεί να παράγει την ενέργεια που χρειάζεται φιλικά προς το περιβάλλον. Ο χρήστης θα είναι και καταναλωτής ταυτόχρονα. Ο παραγωγός και καταναλωτής. Η ενεργειακή αυτή επανάσταση θα σώσει τον κόσμο από την ανθρωπότητα και την επερχόμενη περιβαλλοντική καταστροφή. Πρόκειται για φαντασία ή για πραγματικότητα? Είναι εφικτό? Καταρχάς, όλοι είμαστε εστιασμένοι στην χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση των τελευταίων ετών και έχουμε ξεχάσει το τσουνάμι της περιβαλλοντολογικής κρίσης που έρχεται κατά πάνω μας. Έχει εξαπολυθεί ήδη και είναι σαν ορολογική βόμβα. Το βλέπουμε βήμα-βήμα. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει αυτό το τσουνάμι να έρχεται κατά πάνω μας είναι να αλλάξουμε το ενεργειακό μοντέλο. Δηλαδή, να στρέψουμε την προσοχή μας, να δώσουμε την ευκαιρία στις νέες τεχνολογίες, στους πρωτοποριακούς επιστήμονες και εφευρέτες να εφαρμόσουν τις ιδέες τους στην αγορά. Υπάρχουν εκεί έξω δεκάδες, χιλιάδες. Θα μπορούσα να σας αναφέρω πάρα πολλές περιπτώσεις. Να τους δώσουμε την ευκαιρία. Για να γίνει αυτό, δεν πρέπει να περιμένουμε τις κυβερνήσεις. Πρέπει οι κοινωνίες των πολιτών, οι πολίτες, ομάδες, οργανωμένες τοπικές κοινωνίες να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Μ' αρέσει που είστε αισιόδοξος. Μ' αρέσει που έχουμε βάλει την αρχή. Πρέπει να γίνει η αρχή για να εξελιχθεί ένα θέμα. Με ανησυχεί που τόσα χρόνια όμως το τρένο είναι στάσιμο. Με ανησυχεί αυτό. Επειδή αυτοί που έχουν δημιουργήσει αυτά τα μονοπόλια και έχουν συγκεντρώσει όλη την εξουσία εκεί που γνωρίζουμε ότι βρίσκεται σήμερα, δύσκολα θα τα αφήσουν σε κάποιον άλλον να ελέγχει αυτό το πεδίο, επειδή ξέρουμε πόσα είναι τα κέρδη. Πάμε να μιλήσουμε και για την εκδήλωση η οποία τα πραγματοποιεί. Σοφία. Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε που παίρνετε αυτές τις ωραίες πρωτοβουλίες παρουσιάζοντας αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα για τον κόσμο. Θέλουμε να προβληματίζουμε τον κόσμο και το τρένο που σιγά σιγά να ξεκινήσει. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Οπότε η αρχή γίνεται με μια συζήτηση, με μια ενημέρωση. Ναι. Οπότε αυτός είναι ο σκοπός της εκδήλωσης απόψε. Θα έχουμε την ευκαιρία να έχουμε τον κύριο Στάμκο απόψε να μας μιλήσει για τα θέματα της ελεύθερης ενέργειας στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, στην αίθουσα UNESCO, ξεκινάμε η ώρα 7 το βράδυ. Και μέρος της εκδήλωσης θα είναι να μας παρουσιάσει και ο κύριος Στάμκος έναν από τα ντοκιμαντέρ τα οποία έχει επιμεληθεί σε συνεργασία με την ΕΡΤ, το οποίο θα εστιάζεται στην ζωή του Νικολά Τέσλα, και θα μιλήσουμε σε μεγάλη έκταση πλέον για τις τεχνολογίες ελεύθερης ενέργειας και όλα τα σχετικά. Ο κόσμος θα έχει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στον κύριο Στάμκο, να μας να ρωτήσει ό,τι θέλει, να βρει κάποια βιβλία του κύριου Στάμκο εκεί στο χώρο. Οπότε σαν ομάδα, σαν κίνημα Ζωής Κύπρου που έχουμε αναλάβει κάπως αυτόν τον ρόλο να ενημερώσουμε, να κάνουμε μια αρχή, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε να αναρωτιόμαστε για διάφορα σημαντικά θέματα σε θέμα βιωσιμότητας εδώ στην Κύπρο και ανά το παγκόσμιο γενικά. Και να αναπτύξουμε την περιβαλλοντική μας συνείδηση, έτσι. Άλλωστε, είναι προτιμότερο να ανάψεις έστω ένα κερί παρά να διαμαρτύρεσαι για το σκοτάδι. Και ένα κερί είναι σημαντικό γιατί δίνει στον δρόμο στους άλλους για να ακολουθήσουν. Λοιπόν, με τα βιβλία σας εσείς έχετε ανάψει το κερί και με την εκδήλωση απόψε και όλα αυτά. Δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος είναι λίγος και έτσι πρέπει να κλείσουμε. Πώς θέλετε να κλείσουμε, κύριε Στάμκο, τι μήνυμα θέλετε να στείλετε σε όλους για να αρχίσουν σιγά σιγά να προβληματίζονται και να μην γινόμαστε σε εισαγωγικά θύματα του μονοπόλιου? Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι μας ότι το μέλλον μας αφορά. Ότι πρέπει να γίνουμε εμείς οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων και όχι απλά παθητικοί καταναλωτές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μας υπολογίζουν μόνο κάθε 4 χρόνια με την ψήφο μας, αλλά κάθε μέρα με την κατανάλωσή μας αλλάζουμε τον κόσμο. Και να είμαστε πολύ συνειδητοποιημένοι τι καταναλώνουμε και γιατί.
Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία ευχόμαστε. Έκπληξη στην κουζίνα. Ποιος θα είναι στην κουζίνα μας? Άραγε, αυτό θα το αποκαλύψετε εσείς στους φίλους τηλεθεατές. Πάμε στον τηλεθεατές.